Καθοδόν λοιπόν προς τα Μπλόκα, προς το κέντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων την Θεσσαλία. Φτάσαμε στο πρώτο μπλόκο που συναντάμε προς Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στο κάστρο της Βιωτίας, ακριβώς πάνω στη γέφυρα, πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες και εδώ είναι με τα τρακτέρ τους στον δρόμο και διεκδικούν να υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, μείωση ουσιαστική του ηλεκτρικού ρεύματος. Ζητούν να υπάρξουν 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ζητούν επίσης να αναθεωρηθεί η κοινή αγροτική πολιτική, να μην εφαρμοστεί, να μην μειωθούν οι επιδοτήσεις. Βασικά αιτήματα που έχουν θέσει και προς τον Πρωθυπουργό και ετοιμάζουν να κλιμακώσουν ακόμη και με κινητοποίηση συλλαλητήριο στην Αθήνα αν χρειαστεί. Είμαστε στον δρόμο γιατί δεν μπορούμε πια να καλλιεργήσουμε. Έχουν ζωρίσει πάρα πολύ τα πράγματα, το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, έχουμε μείωση των τιμών στα προϊόντα μας. Φέτος οι καιρικές συνθήκες πάλι είναι άσχημες, έχουμε ανομβρία, οπότε τα προβλήματα είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Τα όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός ικανοποιούν τους αγρότες? Ας πούμε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ας πούμε για κάποια εκατομμύρια και που σε τελική ανάλυση είναι από 1,5 ευρώ έως 3 ευρώ το στρέμμα, ψίχουλα δηλαδή, όταν ένα τρακτέρ θέλει για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 4,5-5 εκατοστάρικα. Έτσι, γι' αυτό είμαστε στο δρόμο. Θα πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση πάνω στα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, έτσι, για να μπορέσουμε να ζήσουμε στα χωριά μας, για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε για φτηνά αγροτικά προϊόντα στο λαό. Μετά το κάστρο και την Αταλάντη έχουμε φτάσει πια στην Ανθύλη και βλέπετε ήδη τους αγρότες να έχουν βγει πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λίγο πριν τη Λαμία και να έχουν αποκλείσει τον δρόμο, την Εθνική Οδό. Έχουν ήδη παραταγμένα τα τρακτέρ τους από την άλλη μεριά, έχουν στήσει εδώ τον μπλόκο τους, τα βλέπετε. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διαμαρτύρονται για το κόστος παραγωγής, για την επιβίωσή τους, για τις χαμηλές τιμές, διαδηλώνουν, συγκεντρώνονται και συμβολικά ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως συνηθίζουν οι αγρότες, βγαίνουν για ενημέρωση και συνέλευση πάνω στην Εθνική Οδό και έχουν αποκλείσει ήδη τον δρόμο. Μετά και τη σύσκεψη που έγινε στην Νίκαια την Πανελλαδική, έχουμε στοιχειοθετήσει 5 συγκεκριμένα αιτήματα. Είναι ξεκάθαρα αιτήματα επιβίωσης. Είναι το κόστος παραγωγής αφορολόγητο πετρέλαιο 7 λεπτά πλαφών στην κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα. Να επιδοτηθούν τα μέσα και εφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές κτλ. Γιατί το κόστος έχει ξεφύγει. Είναι δυσβάσταχτο. Να γίνει η αναπλήρωση εισοδήματος σε μία σειρά από προϊόντα και καλλιέργειες που φέτος λόγω και των καιρικών συνθήκων ήταν πολύ χαμηλές και οι παραγωγές και οι τιμές, με αποτέλεσμα να έχουμε μπει μέσα. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που παθαίνουμε ζημιές και δεν αποζημιωνόμαστε. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα. Είναι αιτήματα που μας ενώνουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τα Δωδεκάνησα. Ελπίζουμε και περιμένουμε απάντηση από την κυβέρνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Διαφορετικά, όπως γνωρίζετε, και η πρόταση όλων των μπλόκων της Ελλάδος είναι να κατευθυνθούν προς την Αθήνα. Η κλιμάκωση που αποφασίσαμε ήδη έχει ξεκινήσει και είναι γεγονός πανελλαδικά και νομίζω το επόμενο διάστημα και με ενδεχόμενη κάθοδο πανελλαδική στην Αθήνα σε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, το έχει πάρει ήδη το μήνυμα η κυβέρνηση και θα πάρει κι άλλα, θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα νικήσουμε. Φτάσαμε πια στην Μαγνησία και είμαστε στο πρώτο μπλόκο που συναντάμε, είναι αυτό του Αλμυρού. Είμαστε πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα. Είναι κλειστό. Εδώ βλέπετε τα τρακτέρ δεξιά της Εθνικής Οδού που τα έχουν παραδεταγμένα οι αγρότες. Είναι αποφασισμένοι, είναι μέσα στην Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των μπλόκων που έχουν σχηματίσει. Έχουν τα ίδια αιτήματα, θα αγωνιστούν όπως αγωνίζονται καθημερινά, μας λένε, από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα και πάλι δεν τα καταφέρνουν. Κλείσαμε τρεις εβδομάδες, διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα. Οι δύο εβδομάδες, όπως βλέπετε, τα μηχανήματα του μπλόκου Αλμυρού πάνω στην Παθέ. Και ένα από τα δυναμικότερα μπλόκα στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουμε κλείσει ήδη τη γέφυρα για τη ΒΠΕ μια φορά. Έχουμε ξανανεβεί κατάληψη του στρώματος και πλέον παραμένουμε πάνω στην Παθέ. Αναστασία, γιατί είστε εδώ? Είμαστε εδώ για το κόστος παραγωγής. Ζητάμε το αγροτικό πετρέλαιο. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Είμαστε εδώ πέρα για την τιμή της κιλοβατόρας.
Έχει, η τιμή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 16 λεπτά. Ζητούμε ξεκάθαρα να πάει στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα και είμαστε εδώ πέρα με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τη νέα ΚΑΠ. Δεν ήμασταν καθόλου ενήμεροι. Ξαφνικά είδαμε μία περικοπή στις επιδοτήσεις μας των τάξεων των 50% και ζητάμε να βρεθεί μία λύση. Εδώ με την ακαρπία τι γίνεται? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ακαρπία στην ελιά. Όπως γνωρίζετε, η νοτιοδυτική μαγνησία από εδώ και κάτω είναι πολλή παραγωγή Έλληνες αγρότες που είναι μονοκαλλιέργεια. Είναι δεύτερη χρονιά που έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ειδικά φέτος είναι πάνω από 90% μείωση παραγωγής. Πρέπει να μας στηριχθούν και άμεσα αυτή η παραγωγή. Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο άνθρωπο όπως εσύ να είσαι αγρότησα και να τα φέρεις βόλτα? Όταν ξεκίνησα ήμουνα χαρούμενη, ευδιάθετη, με όρεξη και πλέον μετά από 10 χρόνια που έχω μπει στα προγράμματα νομίζω ότι δεν υπάρχει μέλλον αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ απεσιόδοξοι γιατί εδώ πέρα το μπλόκο μας έχει πολλούς νέους ανθρώπους που έχουν μπει σε προγράμματα, σχεδίαζαν το μέλλον τους και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μέλλον. Τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Πρέπει πλέον και οι Έλληνες αγρότες να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Όσον αφορά και το 10% στην έκπτωση του ρεύματος, στην έκπτωση του ρεύματος, στην τιμή της κιλοβατώρας, δεν μας καλύπτει. Τουλάχιστον να έχουμε 7 λεπτά στην κιλοβατώρα. Είμαστε στο δεύτερο μπλόκο της Μαγνησίας, εδώ στο μπλόκο του Στεφανοβίκιου. Οι αγρότες έχουν ανάψει τη φωτιά τους για να ζεσταθούν. Πίσω μου είναι τα τρακτέρ. Έχει σκοτεινιάσει πλέον. Ο κόσμος είναι εδώ, διεκδικεί, θέλει να επιβιώσει και πιστεύει ότι θα το καταφέρει. Από τη Μαγνησία έχουμε φτάσει στη Λάρισα. Είμαστε στο μπλόκο του Πλατικάμπου. Το τι έχει συμβεί εδώ το γράφουν οι αγρότες. Τα 180.000 πλημμυρισμένα στρέμματα σας εύχονται καλές γιορτές και καλή χρονιά. Μπλόκου Πλατικάμπου. Από τις γιορτές είναι εδώ οι αγρότες. Εδώ δίπλα, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, είναι η Κάρλα που έχει πλημμυρίσει με τα παρακάρλια χωράφια τα οποία είναι ακόμα πλημμυρισμένοι. Οι αγρότες είναι εδώ, διαδηλώνουν. Εδώ έχουν έρθει και οι αγρότες από την Αγιά, έχουν έρθει από τον Τύρναβο με τους δενδροκαλλιεργητές και με άλλους αγρότες που έχουν 1.000 προβλήματα και θα συνεχίσουν. Ετοιμάζονται και για Αθήνα εάν χρειαστεί. Εδώ λοιπόν βρίσκονται επί μέρες και συντονίζονται με την υπόλοιπη Θεσσαλία. Θα δούμε και στη συνέχεια, θα συναντήσουμε τους αγρότες των Τρικάλων αλλά και της Καρδίτσας που και εκεί στον Ε65 είναι ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα που έχουν σχηματιστεί ποτέ στον νομό και το μεγαλύτερο που έχει σχηματιστεί για φέτος. Συνεχίζουμε τον αγώνα, τον κλιμακώνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον αγροτικό τομέα μέσα από τον αγώνα μας, αλλά και για όλο το λαό της Ελλάδος. Το κόστος έχει ανεβεί κατακόρυφα. Δηλαδή εγώ τώρα για να καλλιεργήσω με ένα κιλό αμύγδαλα παίρνω ένα λίτρο πετρέλαιο στην ουσία. Ένα λίτρο πετρέλαιο. Πώς μπορώ να συνεχίσω την καλλιέργεια? Αν χρειαστεί να πάτε Αθήνα να διαδηλώσετε. Πάμε και στην Αθήνα και όπου χρειαστεί θα πάμε. Είμαστε αποφασισμένοι για αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Στον δρόμο Λάρισα Τρίκαλα συναντάμε τον Ζάρκο. Εδώ είναι και το μπλόκο των αγροτών. Εδώ είναι και ο Πηνιός. Πλημμύρισαν. Το 2021 είχαν σοβαρές ζημιές και από τον σεισμό. Μην μας ξεχνάτε, λένε, στα κοντέινερ πολλοί από εμάς ακόμα ζούμε. Και είναι εδώ και αγωνίζονται και για τις πλημμύρες και για τα αντισεισμικά και για τα αγροτικά. Δεν κάνουν πίσω. Είμαστε στον Ε65, στο μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών. Στον Ε65 των 1.000 σχεδόν τρακτέρ βρισκόμαστε με τους αγρότες από όλα τα χωριά να έχουν στήσει κιόσκια. Χωριό εδώ και άλλο πιο εκεί και άλλο πιο εκεί, γύρω γύρω είναι τα τρακτέρ που έχουν απλωθεί. Οι αγρότες κάθε βράδυ είναι εδώ συγκεντρωμένοι, όλη μέρα είναι εδώ συγκεντρωμένοι. Εδώ είναι ο Ε65 όπως βλέπετε τώρα, όπου οι αγρότες συχνά πυκνά ανεβαίνουν, κάνουν τη γενική του συνέλευση εκεί και αποκλείουν το δρόμο. Δεν φεύγουν αν δεν ικανοποιηθούν. Θέλουν λύσεις, τις διεκδικούν και πιστεύουν ότι θα τις κερδίσουν. Με κάθε τρόπο, με τις μορφές που αποφασίζουν μέσα από τους συλλόγους τους και μέσα από τα μπλόκα με την πανελλαδική τους σύσκεψη που κάνουν κάθε τόσο.
είναι το πρόβλημα που είναι εδώ ο κόσμος. Δεν έρχεται, ο κόσμος δεν έρχεται για διασκέδαση. Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο πλέον, είτε από την καταστροφή που πάθαμε, είτε από το κόστος παραγωγής, είτε από την κτηνοτροφία που εμείς καταστραφήκαμε, γιατί εγώ είμαι και κτηνοτρόφος και έχω χάσει τα ζώα μου. 5 μήνες χωρίς εισόδημα. Δεν μιλάει κανένας. Θα ανοίξει, λέει, το 5-2. Πότε σκέφτεται, μετά από 5 χρόνια θα τα ανοίξει. Ίσως γι' αυτό λέγεται 5-2, να ανοίξει μετά από 5-2. Θα μας κάνει σταύλους, θα μαθά. Έως πότε αυτό το παραμύθι? Δυστυχώς δεν έχουν μάθει ότι το ψέμα κάποια στιγμή τελειώνει. Έλεος. Στα χωριά ο κόσμος τι λέει? Είναι απελπισμένος. Δυστυχώς απελπισμένος, και κάθε μέρα που περνάει πεισμώνει και έρχεται μαζί μας. Δεν υπάρχει ζωή με αυτή την κατάσταση. Αν δεν σκύψεις τα προβλήματά μας, εάν δεν θέλει να ζήσουμε στα χωριά μας, δυστυχώς εμείς αυτό θα τον αναγκάσουμε, θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση και θα το πετύχουμε. Γιατί θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας.